Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος κάνοντας αυτή τη δουλειά γιατί κάθε μέρα γινόμαστε όλο και περισσότεροι τρελοί σαν και εμένα. Χιουμορίστες σαν και εμένα. Εντάξει, τώρα το τρελή μην το παρεξηγήσετε και ειδικά εσύ, η Ελευθερία, μην το παρεξηγήσεις. Το λέω με την καλή έννοια και ξέρω ότι το κατανοείς γιατί από ό,τι φαίνεται τα ίδια μυαλά κουβαλάμε. Λοιπόν, η φίλη μας η Ελευθερία επέλεξε αυτό εδώ το υπέροχο χειροποίητο κριτικό μαχαίρι από το cartoons.gr να το στείλει στον άντρα της και μου ζήτησε να χαράξουμε από τη μία πλευρά το όνομά του και από την άλλη πλευρά μια κατσουνάδα. Μα πόσο χαίρομαι όταν είμαι τέτοια επιρροή, η οποία μάλιστα είναι φτιαγμένη με πάρα πολύ χιούμορ. Και θα σας την διαβάσω τώρα. Το δώρο μου το κάνω εγώ σε έναν λεβέντι άντρα. Να γδέρνει τα κατσίκια του, να μην με πάρει μπάλα. Σε ευχαριστούμε Ελευθερία για την υπέροχη κατσουνάδα και ιδέα που μοιράστηκες μαζί μας και την εμπιστοσύνη που μας έδειξες να σου φτιάξουμε αυτό το μαχαίρι. Δεν είναι έτοιμο να σας το δείξω, αλλά φεύγω τώρα να πάω να το ετοιμάσω. Μείνετε, σας παρακαλώ, γιατί ξέρω ότι κάποιος μπορεί να σας πειράξει. Μείνετε στο χιούμορ και την πράξη. Έτσι, την πράξη του δώρου και το χιούμορ για να χαράξουμε